Και χορηγούς Βεβαίως, επικοινωνίας, δύο βεβαίως. μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα είναι τον Ιούνιο 21-22-23 θα γίνει το International Folklore Festival για πρώτη φορά σε Άτιστα, όπου 6 βαλκανικές χώρες θα εκπροσωπηθούν εδώ πέρα με συγκροτήματα. Θα είναι ένα τριήμερο που θα φιλοξενήσουμε γύρω στα 200 άτομα από όλα τα Βαλκάνια, αλλά και το Fiesta Voie, το οποίο θα το κάνουμε θεσμό φέτος, πάρα πολύ ενισχυμένο. Στα μέσα του Ιουλίου θα προσφέρει πολλές συγκινήσεις όμοιες με τις περσινές για μας που τις ζήσαμε σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με πάρα πολλούς επισκέπτες ακόμη και από το εξωτερικό. Εννοείται, κύριε Δήμαρχε, ότι θα τα πούμε πάρα πολλές φορές και χορηγή. Και χορηγός είναι η τηλεόραση του ΦΛΕΣ και κοντά σας είμαστε σε ό,τι μεγάλο γίνεται και να το προβάλλουμε σας και να ενημερώσουμε τους επισκέπτες όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά ξέρετε πλέον διαδικτυακά γίνονται γνωστά όλα τα νέα στο επόμενο πεντάλεπτο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, καθώς θα σας έχουμε πολύ συχνά, πολλές οι εκδηλώσεις, πολλά τα γεγονότα στο Βόλιο, που σημαίνει ότι πρέπει να τα προβάλλουμε, άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος μας. Να είστε καλά. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, καθώς οι εκλογές έχουν γίνει σε ό,τι αφορά την 21η Μαΐου, έπεται και συνέχεια την 25η Ιουνίου. Όμως τα οικονομικά, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Μάλιστα είχαμε μια απόφαση, θα έλεγε κανείς ευνοϊκή, καθώς μέχρι και τα σήμερα δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε παράταση κατά ένα μήνα σε ό,τι αφορά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες μάλιστα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες του θέματος με την βοήθεια του γνωστού λογιστή φοροτεχνικού της Κοζάνης, του Κώστα του Θοδωρίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Θοδωρίδη, καλησπέρα, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Άρα μιλούμε για ένα μήνα παράταση. Ναι. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ναι, λέω, μιλούμε για παράταση ενός μήνα σε ό,τι αφορά τον χρόνο, τον καταλυτικό χρόνο για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Ακριβώς. Η νέα προθεσμία είναι πλέον η 31η εβδόμου για την εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης από 36 που ήταν μέχρι πριν την απόφαση αυτή. Είναι μια απόφαση που έχει βγει πολύ νωρίτερα σχετικά με άλλες χρονιές, πολύ έγκαιρα θα μπορούσαμε να πούμε. Και προφανώς αυτό συντηρεί το πολιτικό κλίμα. Έχουμε εκλογές, έχουμε μια κυβέρνηση που δεν είναι στην ουσία κυβέρνηση, εκτέλει χρέη υπηρεσιακή, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο έχει βγει πολύ νωρίτερα η απόφαση για την παράταση, όπως ήταν και αναμενόμενο, γιατί το χρονοδιάγραμμα που υπήρχε ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας, μη ρεαλιστικό. Είμαστε στο 26% περίπου από τις συνολικές υποβολές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος φορολογικών δηλώσεων και ο χρόνος προφανώς δεν επαρκούσε. Ο λόγος που δεν έχουμε αυτό το ικανοποιητικό ποσοστό σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην κατάθεση των δηλώσεων είναι ένας λόγος που ενδεχομένως έχει να κάνει και με την ίδια την πολιτεία ή εμείς ως Έλληνες πάμε την τελευταία στιγμή. Αυτό το ως Έλληνες πάμε την τελευταία στιγμή δεν θα έλεγα ότι ισχύει τόσο πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το 90% περίπου των φορολογικών δηλώσεων υποβάλλονται μέσα από λογιστικά γραφεία. Ο λόγος είναι κυρίως λόγω του φόρτου που έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλος τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο καιρό ακόμη μεγαλύτερος σε όλους τους συναδέλφους μου και σε όλα τα λογιστικά γραφεία και φυσικά και τα διάφορα τεχνικά προβλήματα και οι ελλείψεις στα δεδομένα που έχουν φορτωθεί στο σύστημα του τάξης που καθυστέρησαν να φορτωθούν όπως κάθε χρόνο το συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Για τα νομικά πρόσωπα, ας πούμε, τα έντυπα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος άνοιξαν μόλις πριν από 1-2-3 μέρες, πριν από λίγες ημέρες. Όλα αυτά συμβάλλουν στην καθυστέρηση της ομαλής υποβολής και είναι κάτι που πρέπει να το δει κάποια στιγμή η πολιτεία. Τώρα η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί κάποιος. Πάντως πρέπει κάθε χρόνο, όπως το λέμε και κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα πια, να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κάθε χρόνο πρέπει ο πολίτης να ξέρει εκ των προτέρων
ποιο είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Πάντως κάθε χρόνο μπαίνει ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά κάθε χρόνο, αυτό το έχω παρατηρήσει, κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον ένα μήνα παράταση. Μα δεν είναι αυτά το χρονοδιάγραμμα που μπαίνει κάθε χρόνο, αυτό που ορίζει ο νόμος δηλαδή, είναι η 36η. Όταν οι φορολογικές δηλώσεις ξεκινούν τον Απρίλιο με προβλήματα, με ελλείψεις σε δεδομένα και πρέπει να περιμένουμε ακόμη με πολλές μέρες και η κάθε φορολογική διοίκηση παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες ή πτώση του συστήματος πολύ συχνά και ότι είναι επαρκής ο χρόνος, μέχρι που να φτάσουμε πριν 2-3 μέρες πριν τη λήξη της επίσημης, πριν τη λήξη ας πούμε της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, για να μας πει το Υπουργείο ότι τελικά ίσως και να χρειάζεται, σας κάνω χάρη κτλ. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που συμβαίνει. Αυτό το χρονοδιάγραμμα πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως και να ξέρουμε εκ των προτέρων πότε θα ανοίγει και πότε θα κλείνει το σύστημα κάθε χρόνο. Πότε, ποιος θα είναι ο χρονικός ορίζοντας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κάθε χρόνο, χωρίς να απαιτείται ούτε παράταση ούτε τίποτα. Όταν λέμε όμως ότι θα ξεκινούν οι φορολογικές δηλώσεις, αυτό θα σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα είναι ήδη προφορτωμένα στο σύστημα και δεν θα γίνεται καμία αλλαγή μετά την έναρξη, την επίσημη έναρξη υποβολής των δηλώσεων, έναρξη της διαδικασίας. Και σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4-5 μηνών, ώστε όλοι να μπορούν άνετα, χωρίς λάθη και με μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή, να υποβάλουν τα φορολογικά του στοιχεία. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ανοιχτή αυτή η ημερομηνία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, απλά να έχει ένα κάτι σαν δέσμευση ο πολίτης στην περίπτωση που καθυστερεί να έχει συσσωρευμένες κάποιες δόσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Αυτό το επιχείρημα που προβάλλεται κάθε χρόνο από τη φορολογική διοίκηση προκειμένου να μην δώσει παράταση και να πει ότι δεν φταίει η φορολογική διοίκηση, αλλά να ρίξει το φταίξιμο στους πολίτες ή στους λογιστές, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει στέρηση στα φορολογικά έσοδα. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να καθυστερήσει την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, γιατί δεν θα εισπράξει τα χρήματα από τους φόρους που θα προκύψουν εγκαίρως. Συνήθως αυτό προβάλλεται. Αυτό βέβαια τις περισσότερες φορές δεν είναι αλήθεια, γιατί δεν δημιουργείται τις περισσότερες φορές με τις παρατάσεις που δίνονται πρόβλημα στην εισπράξη των εσόδων. Εκτός αυτού, το μεγαλύτερο μέλος των φορολογικών δηλώσεων πλέον είναι με πολύ χαμηλά χρεωστικά υπόλοιπα ή με πιστωτικά υπόλοιπα. Πρέπει όμως να πούμε ότι από φέτος έχει γίνει ένα θετικό βήμα στις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά την επίσημη λήξη της προθεσμίας της υποβολής και οι οποίες δεν έχουν φόρο πάνω από 100 ευρώ. Εκεί δεν θα επιβάλλεται από εδώ και πέρα το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Δηλαδή κάποιος που θα ξεχάσει να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, λήξει η προθεσμία και την υποβάλει μετά, αν δεν προκύψει ότι πρέπει να πληρώσει φόρο πάνω από 100 ευρώ, δεν θα του επιβληθεί το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή. Και επίσης ένα ακόμη θετικό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι ότι στην περίπτωση που υπάρχει επιστροφή χρημάτων, αυτή γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Είναι και αυτό κάτι θετικό. Γίνεται πλέον η εκαθάριση των επιστροφών αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και όχι από τους εργαζόμενους της ΔΟΗ. Γιατί πριν ο φόρτος τους εργαζόμενους των ΔΟΗ ήταν πολύ υψηλός. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να εκαθαρίσουν ένα πολύ μεγάλο όγκο φορολογικών δηλώσεων και έτσι υπήρχαν καθυστερήσεις όταν προκύπτει η επιστροφή φόρου. Τώρα, μέσα σε 3-4 ημέρες, τα χρήματα αυτά καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος. Είναι κάποια μικρά βήματα προς τη σωστή θετική κατεύθυνση. Μένουν όμως πολλά ακόμη πράγματα που πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να γίνουν. Και υπάρχουν φυσικά πολλές προτάσεις και πολλές ιδέες, αρκεί η κάθε φορολογική διοίκηση. Τώρα θα έχουμε και νέα φορολογική διοίκηση με τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί στις επόμενες εκλογές. Θα πρέπει να έχει ανοιχτά αυτιά και να ακούει τους επαγγελματίες και τους θεσμικούς φορείς που κάτι ξέρουν παραπάνω για να λυθούν τέτοια τεχνικά προβλήματα για τη διευκόλυνση όλων των φορολογουμένων. Να επιστρέψουμε λίγο στην αρχική μας, έτσι, στο αρχικό μας ενδιαφέρον. Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε παράταση. Μάλιστα, η παράταση αυτή γίνεται πολύ έγκαιρα θα έλεγα και όχι τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή ένα μήνα νωρίτερα δίνεται παράταση, έτσι, μέχρι τις 30 Ιουλίου.
Αυτό οφείλεται στην πολιτική κατάσταση, στο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην ουσία δεν έχουμε επίσημη κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι, απλώς υπηρετούν χρέη υπηρεσιακής κυβέρνησης αυτή την περίοδο. Ναι. Δεν λαμβάνουν ναι. πολιτικές ήδη, αποφάσεις. Ήδη είμαστε στο στάδιο της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Θέλω να δούμε λίγο και το θέμα των δόσεων. Τι γίνεται, αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τις δόσεις. 30 Ιουλίου έχουμε τη λήξη στην ημερομηνία κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Σε ό,τι αφορά τις δόσεις, πώς θα γίνονται αυτές? Μέχρι στιγμής δεν αλλάζει κάτι στις δόσεις. Άρα δηλαδή, πρώτη δόση εντός Ιουλίου. Λίγη στο τέλος Ιουλίου, 31 Ιουλίου, όπως ίσχυε μέχρι και σήμερα και πριν την ανακοίνωση της παράτασης. Να πούμε ότι όποιος πληρώσει μέχρι τις 31 Ιουλίου όλο το φόρο που θα προκύψει, έχει μια έκπτωση 3%, το οποίο ισχύει μόνο για το εισόδημα, μόνο για τη φορολογία εισοδήματος, όχι για τον ένφια. Οι δόσεις επομένως παραμένουν σταθερές. Αν όμως απαιτηθεί και νέα παράταση, πράγμα το οποίο είναι επίσης πολύ πιθανό, να μην είναι αρκετός ο χρόνος ακόμη και μέχρι τις 31 Ιουλίου δηλαδή και πάμε και στον Αύγουστο, πιθανότατα να ισχύσει αυτό που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα καταβάλλονται δύο μαζί δόσεις στο τέλος Αυγούστου. Που είναι και αυτό μία λύση, αλλά είναι τέλος πάντων μία πρόχειρη λύση. Δεν είναι δηλαδή ένας συνολικός σχεδιασμός για το χρονοδιάγραμμα υποβολής που συζητούσαμε προηγουμένως. Είναι μία λύση που κλείνει προσωρινά, ας πούμε, το θέμα για την ανετότερη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι στιγμής είμαστε στις 31 Ιουλίου, πρώτη δόση. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος, έχουμε 3% έκπτωση στο συνολικό ποσό. Επειδή μιλήστηκε για έμφυα, τρέχει ημερομηνία. Τέλη Μαΐου έχουμε την καταληκτική ημερομηνία σε ό,τι αφορά τον έμφυα. Την πρώτη δόση του έμφυα, ο οποίος εξοφλείται σε 10 δόσεις από φέτος και ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το σύστημα με τον έμφυα που βγαίνει πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό, γιατί πολλοί μας ρωτάνε ότι ο έμφυας συνήθως βγαίνει το Σεπτέμβρη. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ερχόταν το Σεπτέμβριο έμφυα. Από εδώ και πέρα δεν έρχεται το Σεπτέμβρη, η πρώτη δόση λήγει 31 Μαΐου, έρχεται πολύ νωρίτερα. Και εξοφλείται σε 10 δόσεις μέχρι το Φεβρουάριο του 2024. Εκεί όμως, αν τον εξοφλήσουμε ολόκληρο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης, δεν έχουμε την έκπτωση, δεν ισχύει, γιατί είναι μια ερώτηση που δεχόμαστε επίσης πολλές φορές. Έρχονται ειδοποιητήρια, γιατί ακούω πολίτες να λένε ότι εμένα δεν μου ήρθε το ειδοποιητήριο ή δεν ειδοποιήθηκα ή απλά γίνεται μέσω των λογιστικών γραφείων. Τα ειδοποιητήρια πλέον, τα πάντα όλοι, το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας της φορολογικής διοίκησης με τον πολίτη γίνεται ηλεκτρονικά. Και ο ένφια λοιπόν δεν υπάρχει αυτό που κάποτε στέλνοντας στο σπίτι μας με αλληλογραφία, με φυσική αλληλογραφία. Ή ο λογιστής ή κάποιος που γνωρίζει να μπαίνει στις εφαρμογές MyAdde, στο TaxisNet δηλαδή, μπορεί να εκτυπώσει το ειδοποιητήριό του ή και να το πληρώσει ηλεκτρονικά χωρίς να το εκτυπώσει, αρκεί να πάρει τον κωδικό οφειλής, να πάρει το ειδικό νούμερο αυτό που χρειάζεται για να αναγνωριστεί ποιος φορολογούμενος οφείλει ποιο ποσό. Άρα έχει μια σημασία να πούμε στους πολίτες ότι δεν θα περιμένουν ειδοποιητήριο και αν δεν τα έχουν καλά και με τις νέες τεχνολογίες, να απευθυνθούν στο λογιστή τους. Διαφορετικά τελειώνει ο μήνας και υπάρχει πρόστιμο στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης. Όταν καθυστερούμε πάντοτε να καταβάλουμε την οφειλή μας, δεν υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει προσάυξηση της οφειλής, η οποία είναι 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Πηγαίνει λοιπόν αναλογικά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν, ας πούμε, κάποιος δεν πληρώσει μέχρι τις 31 Μαΐου και πληρώσει τις 3-4 Ιουνίου, θα κληθεί να πληρώσει λίγο μεγαλύτερο ποσό στην πρώτη δόση, το οποίο θα είναι ένα ελάχιστο τίμημα. Αν η δόση του είναι 10 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει κάποια λεπτά του ευρώ παραπάνω. Υπάρχει μόνο η προσάυξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν οι δικές μου ερωτήσεις. Απλά θυμίζουμε. Όχι, θα ήθελα να ευχηθώ καλό κουράγιο σε όλους τους συναδέλφους για τη φετινή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ελπίζω σε μια φορολογική διοίκηση μετά τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει που να είναι λίγο πιο ευέλικτη, να έχει περισσότερο ανοιχτά αυτιά
να ακούει τους επαγγελματίες και να ακούει τους θεσμικούς φορείς των λογιστών φοροτεχνικών και των οικονομολόγων, για να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια διαδικαστικά θέματα μια για πάντα και να είναι